Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε από το Κίεβο της Ουκρανίας τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον κύριο Αντώνη Πασχαλίδη. Κύριε Πασχαλίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σε ταξίδι επίσημο να ξυπνάμε. Σας ξυπνάμε στις 7 η ώρα για να μιλήσετε στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, διότι έφυγε ο πρόεδρος πολύ νωρίτερα, έτσι με βόλεψε. Σας ξυπνάει όλους όταν φεύγει. Όχι, αλλά τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Ουκρανία μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αν και νομίζω έχει ολοκληρωθεί το κύριο μέρος της επίσκεψης, πώς θα τα χαρακτηρίζατε, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα βεβαίως? Ναι, θα θεωρούμε πάρα πολύ ικανοποιητικά, διότι πρώτο, κοιτάξτε, έχουν υπογραφεί 5 συμφωνίες, έχουν συζητηθεί 3 άλλες οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα και έγινε μια πρώτη, ας θέλετε, σημαντική συζήτηση και διαπραγμάτευση, ούτως ώστε πολύ σύντομα να ετοιμαστούν και να απογραφούν και ακόμα 3. Έχει κάνει τα εγγένεια, έχουμε ανοίξει πρεσβεία στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη επίσκεψη Κυπρίου Πρόεδρου στην Ουκρανία και επίσης έχουμε ανοίξει γραφείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού εδώ. Γνωρίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών σε λίγο θα έχει συνάντηση με τον αντίστοιχο του της Ουκρανίας και εγώ θα έχω συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας στις 9. Επίσης, να πούμε ότι έγιναν επαφές μεταξύ, έγινε το επιχειρηματικό φόρουμ εχθές το απόγευμα. Η αποστολή μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δικηγόροι, λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, τραπεζίτες ήταν όλοι εδώ για να παρουσιάσουμε μαζί τα πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος σαν κέντρων, περιφερειακών κέντρων χρηματοπιστωτικών και άλλων υπηρεσιών. Έτσι, στο σύνολο μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη εδώ στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Ρωσία αλλά και η Ουκρανία και κάποιες άλλες χώρες αυτή τη στιγμή αποδεικνύονται σωσίβοι, όπως συζητούσαμε και προηγουμένως για τον κυπριακό τουρισμό. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ήρθαν και μας έσωσαν και είναι προφανές αυτό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού και στο τι σημαίνει για τον τουρισμό, ειδικά το άνοιγμα προς την ουκρανική αγορά, η οποία είναι μια καινούργια αγορά και είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Λέτε ότι και συμφωνώ μαζί σας ότι όντως κυρίως η Ρωσία μας έσωσε από πολλές πλευρές, όχι μόνο ο τουρισμός αλλά και οι επενδύσεις και άλλες δραστηριότητες και εμπορικές και οικονομικές σχέσεις και οι καταθέσεις. Χωρίς τις ρώσικες καταθέσεις. Ακριβώς. Είναι η μεγαλύτερη ψήφος εμπιστοσύνης και δυστυχώς αυτό δεν εκτιμάται ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Είναι οι ρωσικές καταθέσεις. Η Ουκρανία είναι μια νέα αγορά. Εντάξει, έχουμε τουρίστες τα τελευταία χρόνια και από την Ουκρανία, αλλά μιλάμε για μικρόν αριθμό. Εδώ βασικά υπάρχουν τρία προβλήματα. Το ένα είναι η προσβασιμότητα και εμείς έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα προσβασιμότητας. Εννοείται το να υπάρχουν πτήσεις από την Ουκρανία προς την Κύπρο. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν αρκετές πτήσεις από διάφορες πόλεις και να είναι και, αν είναι δυνατόν, στον βαθμό που είναι δυνατόν, να είναι καλές οι ώρες που λέμε. Το δεύτερο είναι η διευκόλυνση στον η λεγόμενη βίζα. Ναι, όπως ναι. Είναι σήμερα, είναι αρκετά δύσκολο, με την έννοια ότι πριν δεν είχαμε ούτε πρεσβεία, δεν είχαμε, με το άνοιγμα της πρεσβείας των προξενείων, διορισμού νέων προξένων συνοδησών σε διάφορες πόλεις. Και αυτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ, διότι ο κάθε τουρίστας και ο κάθε επιχειρηματίας, όταν θέλει να επισκεφθεί μια χώρα, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να τον δυσκολέψουν, να τον ταλαιπωρήσουν. Έτσι και αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας για μας σαν Υπουργείο και σαν ΚΟΤ, να διευκολύνουμε στο βαθμό που μας είναι επιτρεπτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Με την ηλεκτρονική βίζα. Και είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε και εδώ, θα το προωθήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το προωθούμε στην ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι σταδιακά αλλά σταθερά
θα μπορεί, σίγουρα η βίζα θα εκδίδεται πολύ ευκολότερα τώρα παρά προηγούμενα, αλλά θέλουμε να φτάσουμε στο βαθμό που θα, όπως στη Ρωσία. Το τρίτο είναι να παρουσιάσουμε την Κύπρο λίγο πιο έτσι, δυνατά, ούτως ώστε να μάθουν όλοι εδώ στην Ουκρανία τι σημαίνει Κύπρος. Ότι έχουμε εκτός τον ήλιο και τη θάλασσα, τα καθαρότερα νερά, τις παραλίες μας, την προβολή του προϊόντος μας ουσιαστικά, ναι. Και βεβαίως, είμαστε σε ένα επίσημο γεύμα και τουλάχιστον μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών που καθόμαστε στο τραπέζι με άλλους υπουργούς, μας στο τέλος μαζί μας πείσατε και θα έρθουμε κι εμείς διακοπές στην Κύπρο και ίσως να κάνουμε και άλλες δουλειές εδώ με την Κύπρο, διότι νομίζω πολλοί κόσμος ακούει κάποτε για την Κύπρο, εμείς ξέρουμε. Δυστυχώς σε αυτές τις χώρες δεν ακούγανε και θετικά πράγματα λόγω της κατάστασης που υπήρχαν με τα νυχτερινά κέντρα εδώ και τις γυναίκες που ερχόντουσαν. Αλλά είναι μια συνεχής προσπάθεια, διότι χώρες σαν την Ουκρανία, μιλούμε για χώρα 46 εκατομμυρίων. Υπάρχουν πόλεις πολύ πολύ ανεπτυγμένες, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που... Είναι η δεύτερη μετά τη Γαλλία μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Μάλιστα, ναι. Τώρα αυτό το θέμα της βίζας που φαίνεται να απασχολεί πάρα πολλούς, πώς μπορεί να υπάρξει διευκόλυνση από τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, υπάρχει όμως εμείς σαν Κύπρος τα δική μας πρωτοβουλία, η οποία αγκαλιάστηκε και από κάποιες άλλες χώρες και μαζί προωθούμε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά είναι δύο σκέλη. Το ένα σκέλο λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέρη να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις που κάποιες χώρες, τις οποίες νιώθουν. Υπάρχουν ιδιαίτεροι δεσμοί, οικονομικοί, εμπορικοί και άλλοι, και για τις οποίες δεν έχουν πρόβλημα να ανησυχούν ότι τέλος πάντων θα καταληφθεί η χώρα ή θα πλημμυρίσει η χώρα από αυτούς τους κατοίκους της άλλης χώρας. Το παράδειγμα της Ρωσίας, εμάς μας έλεγαν παλιά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, θα σας πλημμυρίσουν οι Ρώσοι ή κάποιοι άλλοι, κάποια άλλα στοιχεία της Ρωσίας και κινδυνεύει η Κύπρος. Πράγμα που ήταν εντελώς ανεδαφικό. Αν μας πλημμυρίσουν και έχουν λεφτά, δεν πειράζει. Το δεύτερο όμως είναι ότι εμείς θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να γίνει και μια ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσημα, που σημαίνει επηρεάζομαστε όλα τα κράτη-μέλη, με αυτές τις χώρες. Δηλαδή επιτέλους πρέπει να αντιληφθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ρωσία, η Ουκρανία, αυτές οι χώρες είναι μια τρομερή αγορά. Όχι μόνο για τουρισμό, όχι και για εμπόριο και για οικονομικές δραστηριότητες και για άλλα. Είναι ανερχόμενες ουσιαστικά χώρες. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, παρεμπιπτόντως για να μην σας ταλαιπωρούμε και ιδιαίτερα, έχετε ενημερωθεί για κάποια θέματα που αφορούν τις κυπριακές αερογραμμές και ιδιαίτερα αυτό με τα λιγμένα τρόφιμα? Γιατί κάνετε μια προσπάθεια, όλοι κάνουν μια προσπάθεια για προβολή του τουρισμού και ο εθνικός αερομεταφορέας, ο κρατικός αερομεταφορέας. Ναι. Συζητάμε και εδώ. Το συζητάμε ο εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρακολουθούμε βεβαίως τις ειδήσεις και μέρα λείψαμε εμείς από την Κύπρο, αλλά είναι ένα, για μας είναι, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Ξέρετε τι κόπο και τι προσπάθεια βάλουμε για να πείσουμε και καταφέρνουμε τουλάχιστον φέτος προπαντός, και πέρσι δηλαδή, αλλά φέτος σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή και να έχουμε μεγάλο τουριστικό ρεύμα που σώζει την οικονομία μας. Είναι αυτό το κομμάτι που βασικά η μεγαλύτερη ένεση στην οικονομία φέτος θα είναι ο τουρισμός. Διότι ο τουρισμός όχι μόνο τα έσοδα που έχουμε, αλλά έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Όταν δουλεύει ο τουρισμός και πάει καλά, πάρα πολλοί άλλοι τομείς της οικονομίας δουλεύουν καλύτερα. Βεβαίως. Και δυστυχώς οι κυπριακές αερογραμμές δεν είναι πρώτη φορά. Και μας εκθέτουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο βεβαίως της παρουσίας σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.